Δεκάδε χιλιάδε πολιτών διαμαρτυρήθηκαν στην Θεσσαλονίκη για την ιδιωτικοποίηση του δικτύου και των πηγών νερού που ψήφισε η κυβέρνηση στη Βουλή σε ένα συλλαλητήριο που έχει να δει η πλατεία από την εποχή των συγκεντρώσεων υπεράσπιση τη Μακεδονία. Η πλατεία Αριστοτέλου γέμισε ασφυκτικά και αυτό είναι μια ζωντανή δημοσκόπηση. Όταν χιλιάδε πολιτών συγκεντρώνονται και διαμαρτύρονται για ένα θέμα που δεν αφορά άμεσα την τσέπη του, αλλά τη γενική κυβερνητική πολιτική και ένα νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, τότε ναι, έρχεται καυτό αποτέλεσμα στι εκλογέ. Και ειδικά στι αγροτικέ περιοχέ το θέμα καίει του ανθρώπου, που βλέπουν ότι έρχεται νέο κτύπημα στον πρωτογενή παραγωγικό τομέα. Η γεωργία και κτηνοτροφία θα είναι τα μεγάλα θύματα, και η περαιτέρω απαξίωσή του 20% έχει υποχωρήσει, ήδη η παραγωγή επικυβέρνηση Μιτσοτάκι θα οδηγήσουν στην καταστροφή του. Η συγκέντρωση είχε θέμα υπερασπίσου το νερό και την διοργάνωσε το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΙΑΘ. Στην εντυπωσιακή και αθρώα προσέλευση των πολιτών έδωσε έμφαση ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΕΙΑΘ Γιώργος Αρχοντόπουλος σημειώνοντας πως είναι εντυπωσιακό. Ξεκίνησαν άνθρωποι από την Πιερία, τη Δράμα, τη Λάρισα και ήρθαν. Πρέπει να αποτρέψουμε να γίνει το νερό όπως το ρεύμα ακριβό.